Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα για άλλους. Καλό μήνα σίγουρο για όλους. Αποκλειστικό και αυτό στέριο. Μία Μαΐου. Πρώτο Μαΐου, λέω. Μία Μαρτίου. Καλό καλοκαίρι, αγάπη. Ωραία θα ήταν. Ωραία θα ήταν να είναι Μάιος. Γιατί είναι δύσκολοι αυτοί οι μήνες, ξέρεις. Ο Μάρτιος ωραίος είναι. Δεν ξέρω. Ο Απρίλιος είναι ωραίος. Δεν ξέρω, Στέργιο. Θα τα αντέξουμε. Θα τα αντέξουμε. Με αυτά, αυτά που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά. Θα το αντέξουμε. Για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι πολύ καλές οι εποχές. Γράφαν σήμερα. Συμβαίνουν και τυχαίες. Διάβαζα σήμερα ότι ο Φλεβάρης ήταν ο χειρότερος μήνας για όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού συνολικά. Σοπα. Τα τελευταία χρόνια λέει. Και για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα. Κουράγιο. Δύσκολα τα πράγματα, Στέργιο. Δύσκολα. Τι είναι σαν και εσάς που πανηγυρίζετε. Συμπάσχουμε. Σαν εσάς που πανηγυρίζετε είναι. Τι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, αγάπη. Ναι. Έτσι είναι. Πρέπει πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Τον πόνο του άλλου. Σίγουρα, σίγουρα. Και στεκόμαστε όλοι στο πλευρό του, κανονικά. Δεν ξέρω πώς μείνανε εντυπωσιασμένοι από το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Σίγουρα όλοι. Πανδεσία. Σίγουρα. Έτυχε πάλι να μην μπει στα δίχτυα. Ναι. Συμβαίνουν και ατυχίες. Και η Μπαρτσελόνα έχει μια κακή μέρα. Εννοείται πως έχει. Εγώ θέλω να μου πείτε, γιατί το συζητήσαμε. Άντε πάλι το. Ωραία. Η ώρα της αποθέτησης. Το μυρίστηκα. Ναι, νομίζω πως ναι. Το μυρίστηκα. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι είχες πει, ρε παιδί μου. Τα κινητά λίγο να χαμηλώσουμε. Στο Σταύρο, εννοείται. Θα βάλω καλάθι έξω και θα τα αφήνουμε εκεί. Όπως κάνω στην Μπάγκερ. Τι. Έχει ένα καλαθάκι έξω του προπόνηση, τα αφήνει εκεί και κάνει. Μην τα απεργοποιεί εντελώς όπως κάνανε άλλοι που τα απεργοποιεί το κινητό του σε συνέντευξη τύπου. Ναι, όχι. Μην τα απεργοποιεί. Μόνο θόρυβο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Απλά όταν έχει προηγηθεί ώρες πριν ένας επικοινωνιακός οχετός για δίθεν εύνοια του ΠΑΟΚ, όταν στελέχη δύο ομάδων παίρνουν τηλέφωνα σε εφημερίδες και πιέζουν να γραφτεί για σφαγή του Πανιωνίου, όταν έχουν γραφτεί όργια και έχουν υποθεί όργια, ειδικά στο Sport FM του Αλαφούζου. Εντάξει. Όταν έχουν συμβεί δεκάδες περιστατικά τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν είναι η δουλειά του, δεν τα αντιλαμβάνεται. Εντάξει. Τότε, φίλε, έρχεται αυτό και σε κάνει να διασκεδάζεις αφάνταστα. Ήταν το πιο κατάλληλο. Στην κατάλληλη στιγμή του ναι. Ήρθε. Σε κάνει να διασκεδάζεις πάρα πολύ. Γιατί απλούστατα δεν έχουν μάθει ότι όταν δεν ελέγχεις τα πάντα, αδερφέ, ό,τι ναι, κάνεις, ναι. Το βρίσκεις μπροστά σου. Δεν έκαναν μόνο αυτοί οι κέντες, και άλλοι πιέζανε. Και άλλοι βγήκαν μαζικά να πουλήσουν σφαγή του Πανιωνίου. Ξέχωρα από τα ούζα εδώ που έχουμε. Ξέχωρα από αυτά. Τα ούζα. Ούζα, ούζα. Αυτά τα ούζα. Ξέχωρα από αυτά. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτον, παιδιά, εδώ γίνεται δουλειά. Δουλειά. Με είδατε ποτέ να κάθομαι εγώ εδώ 10 ώρες, Μάριε? Με είδες όταν έχεις εκπομπή, αγόρι μου? Τι να δεις κάτι, ρε, 10 υπολογιστές εκεί. Μπορεί να μην δουλεύουν οι 9, αλλά έχει 10 υπολογιστές απ' έξω. Ωραία. Ναι. Αλλά τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Όταν δεν ελέγχεις τα πάντα, η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, η επιβεβαίωση της καλύτερης εικόνας του ποδοσφαίρου τα τελευταία δύο χρόνια, έχει πάρα πολύ δρόμο το ποδόσφαιρο μπροστά του, για να θεωρήσουμε ότι φτάσαμε στην εξυγίανση. Εντάξει, και πρώτα απ' όλα να φύγουν κάποιοι παραδοσιακοί παράγοντες που δεν θέλουν την εξυγίανση. Και κάποιοι διαιτητές θα συμπληρώσω. Οι διαιτητές, ό,τι τους πεις κάνουν, δεν είναι και καμιά προσωπικότητα, δεν είναι και ο Κοέλιο που σφυρίζει. Ο Κομίνης ας φύγει. Ας φύγει, ναι. Φάνηκε και ο Στόπερ μια χαρά στο 60 το παιχνίδι και μόλι κατάλαβε ότι πήγε να γίνει στραβή, πήγε στο 100-0. Ωραία. Ελπίζουμε να έπιασε το Σταυρό Ποντένσε. Τον έπιασε ο Σταυρό, πιστεύει? Ναι. Τον έπιασε. Είναι και γρήγορο. Αυτή είναι. Τον έπιασε το Σταυρό. Ωραία. Πόσο άγχος να έχει ο Κομίνης, ρε φίλε. Δίνει το πέναλτι, λέει εντάξει. Κάναμε τη δουλειά. Και πάει ο άλλο και το χάνει. Πάει ο άλλο και το χάνει. Υπάρχουν και φωνέ που κάνουν λόγο για επανάληψη ότι πρέπει να κάνει ο Κομίνης. Ναι, εννοείται. Βγήκε λέει λίγο από τη γραμμή μπροστά ο Σαράνοφ. Δώσε ρε Κομίνη. Δύο επαναλήψεις. Με καρδιά, δώσε εκεί, γιατί. Πες δύο σερί. Δύο. Και άμα το χάσει, είναι και άλλη μία. Και να φύγει και ο Σαράνο αυτό το τέρμα. Ναι. Και τι κάνει, τι κάνει. Που βγάζει γενικά και την κερδιά. Και πού θα πάει η Λαμία. Ε. Πού θα πάει η Λαμία. Τέλος πάντων, μίλησα με Λαμία πρωί-πρωί. Είναι ευτυχισμένοι όλοι. Μίλησα με δήμαρχο, περιφερειάρχη του Δήμου Λαμιαίων. Ήταν ένας λόγος να χαμογελάσουν όλοι. Φίλοι ξυπνήσανε και δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν. Απίστευτο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη Λαμία. Πρέπει να ομολογήσω ότι εκτές το πιάσες καλά το όλο το mood, ναι. Και δεν το ήθηκες όταν σε ενημέρωσα, γιατί ήταν ενημέρωτος, ότι είναι ο Κομίνης διαιτητής.
Εντάξει, θες λίγο να, να το θυμηθούμε. Δύο λεπτάκια είναι. Δύο λεπτάκια. Για να... Είναι, έχει χαβαλέ. Ναι. Πάμε. Όχι. Έχουμε και μάκι χάβο σήμερα. Ναι. Επαναληπτικός του 3-3 στη Λαμία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και μακάρι να μπορέσει, αλλά θεωρώ... Μακάρι πόσο θα εμίσουμε αν μπορέσει όμως. Αν υπάρχει Θεός, εγώ θες? Κάνω μια δημόσια έκκληση. Ναι. Τι θέλω. Ναι. Η Λαμία έχει πόσο ανάγκη, έχει μια διάκριση. Α, όχι, πες ότι... Έχεις, ας σου πω ένα απλό πράγμα, αγάπη. Ναι. Έχεις ζήσει ποτέ στη Λαμία, έχεις πάει. Δεν έχω πάει στη ζωή μου στη Λαμία. Ωραία, άκου να δεις. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται εκεί. Η πρώτη σκέψη κάθε πρωί είναι πώς θα φύγω. Με αυτοκτονία έχει να κάνει. Εντάξει, άμα έχει και καμιά συννεφιά, είσαι μεταξύ καφέ και βαλβιτουρικών. Ωραία. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έχει ανάγκη. Από μια χαρά. Από μια χαρά. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαν τον Τενέ πόσα χρόνια προπονητή. Θλιβερό. Να είσαι στη Λαμία και με Τενέ προπονητή. Τραγικό. Κυνηγά, μπαμπ, Τενέ. Ναι, για κάποιο λόγο όμως δεν θυμάμαι. Σαν οντότητα, σαν οντότητα. Κάτι θα έκανε. Κάτι θα έκανε, ναι. Εντάξει. Κάτι θα έκανε. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πάρα πολύ απλά, ότι η κοινωνία της Λαμίας έχει ανάγκη αυτή την νίκη. Έχει ανάγκη αυτή την πρόκληση. Ναι, την πρόκληση. Να γραφτεί με χρυσά γράμματα η ιστορία του Μάκη Χάβου, του Μπαράλες. Ο Γιάννης Κόνδρας. Του Μπερτόλιο. Ωραία. Γιάννης Κόνδρας, Μπεχαράνο. Μπεχαράνο, Πεχτάρα, Πεχτάρα Μπεχαράνο, Αντέτζο, ο πρώτος λευκός μαύρος στόπερ, Αντέτζο, στην ιστορία των στόπερ, ναι, ναι, εντάξει, Βασίλη Αντωνόπουλος, μας εκπαίδευσε γλωσσικά, οχτασύλλαβος παίκτης, εντάξει, χρήσιμος στη ζωή μας, Βάντερσον, αριστερό μπακ, Καμάρι της Αργεντινής, Ξανθός, ναι, έτσι. Ξανθό παλικάρι, ωραίο, ναι, ναι. Χρήστος Καρυπίδης, πρέπει να πάει σε ένα τελικό, ναι, Χριστάρας, βέβαια. Παλεύει τόσα χρόνια. Με λύσες δικό μας παιδί. Παλαιότερα στα χρόνια. Ναι. Και φυσικά Ιωακήμ Χάβος. Το είπα πότε. Το ξαναλέμε, φλιγκέ. Είναι η επανάληψη που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Ας γίνει ένα θαυματάκι. Ναι. Ένα θαυματάκι. Και μετά να αποκριστούμε κι εμείς και για και να είναι Λαμία Αστέρας Τρίπολης τελικώς. Για να το πάρει ο Αστέρας και να γίνει αυτό που λέγαμε προχθές. Ναι, ναι, give me five, give me five. Τι ωραία πράγματα, ναι. Ναι. Ωραίο σενάριο. Ωραίο σενάριο. Τώρα να μην πάει ο Πάκος στο τελικό και να πάει ο Αστέρας με τη Λαμία. Ναι. Ναι. Ωραίο σενάριο. Και να ακούγεται στο ΆΚΑ, Αστέρα μου. Ανάσα μου, ναι. Καπάκι το αγγλικό, rising star. 100 άτομα από τη μία, 100 άτομα. Διαιτητής ο Γιώργος Κομίνης. Ναι, κλασικά. Κάπου εδώ τελειώνουν, πιστεύω. Τα όνειρα αυτά που είπες. Τι άνοιξες τώρα, τι να το πω άνοιξες. Οι διαιτητές. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Βγες και πες εσύ ότι δεν το μιλάω. Βλέπεις μπροστά. Όχι, δεν γίνω, τι να πω. Βλέπεις μπροστά, Σταύρο. Βγες και πες ότι δεν είμαι σε άμεση σύνδεση με τους πλανήτες. Και να πω και ότι... η εκκλησία, αν ήμουν η εκκλησία... Αυτό έλεγα, να πω, ότι πιστεύεις εκκλησία, κιόλας. Τι... Αν ήμουν η εκκλησία, βγαίνει ένας άνθρωπος, ρε φίλε, και λέει, αν υπάρχει Θεός. Ναι. Θα το είχα κάνει σλόγγαν. Να το άπιστος τι έπαθε. Αμφισβήτησε την ύπαρξή του. Ωραία! Και να τα μας! 30 τελικές 0 γκολ. Πίστηκε και ο άπιστος τώρα, ε! Τι! Δεν πίστηκε εσύ. Ουρές! Στο κατηχητικό, εδώ πιο κάτω. Στέλνεις παιδιά εκεί. Ουρές! Όλα! Στέλνεις παιδάκια πηγαίνετε. Με το γλούδι, μουστάκι, όλα! Όλα! Πάνε ρίξε κανένα κέρμα στο... Πόσο είναι το διάλειμμα, γιατί έχουμε κανονίσει μια συνέντευξούλα στα γρήγορα. Κάτσε βρε άνθρωπο, είναι και 20. Για να έχω κανονίσει, αγάπη σημαίνει ότι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Και θα βγει αυτός που έκλεισα. Έλα τώρα, Σταύρο. Τι ώρα είναι η κλήρωση, πες μου λίγο μετά. 6 λεπτά, ωραία. Σε 3 λεπτά, 4 κάνουμε. Ο προλαβαίνεις να πεις τι ώρα είναι η κλήρωση. Αποκάλυψε. Άκουστε, θα σας πω και τα λάθη δικά μου, γιατί δεν είμαι Θεός. Γι' αυτό επικαλέστηκα αυτόν χθες. Ωραία, δεν είμαι Θεός. Ρώτησα χθες σε κάποια φάση τι ώρα είναι η κλήρωση. Τα είπαμε στην εκπομπή, να ξέρεις. Το ακούσαμε ηχητικό. Ναι. Το ρώτησα ξανά το βράδυ σε κάποια φάση. Πάνω στον παλικό μου, μετά έγραψα 3 σελίδες φόρτσα. Άσχετο. Και ένα μπλοκ για το SDNA. Ναι. Χάσεψε το μυαλό μου, δεν έβλεπα μπροστά μου στον υπολογιστή κάτι τις 2 που σηκώθηκα τον υπολογιστή. Και ξαναρώτησα πότε είναι η κλήρωση. Σήμερα το πρωί. Ναι. Άσχετο με το θεσμό. Ναι. Σήμερα το πρωί. Okay. Είχα θολώσει. Ναι, και γελούσαμε όλοι. Ξέχασα. Μόλις είχα σηκωθεί. Αυτό δεν έχει πάθει. Ειλικρινά τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει κλήρωση. Είπαμε, λίγο... σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Κυπέλου. Ναι. Θα αποφασιστεί η κλήρωση πότε θα γίνει. Μάλλον πάει από εβδομάδα. Μάλλον. Ναι. Και πότε θα γίνουν και οι αγώνες. Το κύριο Παλίκ, μην κάτσει.
ναι. Το Europa League και κύπελλο του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, πρόβλημα. Είναι ναι. θέματα αυτά. Και θα πότε θα γίνουν και η μητελική θα αποφασιστεί. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Αυτό. Άρα δεν θα γίνει κλήρωση σήμερα. Δεν την περιμένουμε σήμερα. Εντάξει. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο. Μην ξαναρωτήσετε. Πολύ χρειάζεται. Ωραίο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα και να είμαστε και τυπικοί με τον καλεσμένο μας. Έναν πολύ καλό φίλο. Έναν έξοχο επαγγελματία με παραστάσεις που θα ζήλευαν πάρα πολύ. Και έναν ποδοσφαιριστή που χθες συμμετείχε στο μεγαλύτερο κατόρθωμα της ιστορίας μιας επαρχιακής ομάδας που στα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι βέβαια στον Χρήστο τον Καρυπίδη. Χρήστο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Χρήστο. Ήρεμο σε ακούω, τι έγινε. Η ένταση χθεσινή έφυγε. Εντάξει, νομίζω ότι το χαρήκαμε πάρα πολύ χθες. Αλλά από εκεί και πέρα για μας υπάρχει μια δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα και δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από το βασικό στόχο που είναι η γρήγορη σωτηρία της ομάδας. Και νομίζω ότι το κύπελλο μπορεί να περιμένει. Κακά τα ψέματα, όταν είδα την ενδεκάδα και είδα πολλά παιδιά τα οποία έχω συνηθίσει να βλέπω βασικά στην ομάδα, πίστεψα και εγώ ότι δεν είναι προτεραιότητα της Λαμίας το κύπελλο με το μυαλό, γνωρίζοντας βέβαια και ότι πάτε μετά στη Λιβαδιά να παίξετε. Τελικά όμως στο ποδόσφαιρο. Βασικά σχήματα, αναπληρωματικά σχήματα είναι για εμάς δημοσιογράφους μάλλον. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα για εμάς πρωταρχικός στόχος ήταν το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, μια ομάδα σαν τη Λαμία, όπως είπατε και εσείς, που έχει δύο χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, νομίζω ότι θα ήταν λίγο δύσκολο να κρατάς, να κυνηγάς μάλλον δύο στόχους. Γι' αυτό έχουν μπει προτεραιότητες. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα έχει το κατάλληλο βάθος, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές και έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι όσα παιδιά έχουν παίξει είτε στο θεσμό του κυπέλλου ή όταν χρειάστηκε ακόμα και στο πρωτάθλημα έχουν δώσει τον καλύτερο του αυτό και έχουν δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα. Κακά τα ψέματα, η Λαμία φέτος έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό που ως όνομα είναι μια τεράστια υπόθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τώρα απέκλεισε και τον Ολυμπιακό. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κοινωνία εκεί? Εντάξει, νομίζω είναι κάτι το πρωτοφανές για μια πόλη όπως είναι η Λαμία και για μια ομάδα ουσιαστικά που έχει δύο χρόνια ιστορία στη Super League όπως είπα και πριν. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη ικανοποίηση για αυτόν τον κόσμο αλλά και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο που κρατάει μια ομάδα, θα έλεγα, μόνος του, έτσι, όπως είναι η Λαμία. Έχει επενδύσει. Κακά τα ψέματα, έχει πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει δώσει αρκετά χρήματα και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλη χαρά και μεγάλος ενθουσιασμός. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ομάδα διαθέτει παίχτες έμπειρους οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια επιτυχία όπως ήταν η χθεσινή γιατί όπως σας είπα και πριν έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή μέσα στη Λιβαδιά. Do or die που λένε και οι φίλοι μας οι Σκοτσέζοι που πέρασες και από εκεί. Εντάξει, εσείς έχετε πάλι βαθμούς. Έχουμε πάρει βαθμούς, απλά νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί το 3-1 καταλαβαίνετε ότι το κάνει ακόμα πιο δύσκολο λοιπόν. Όταν πέφτουν ουσιαστικά τρεις ομάδες κατευθείαν και ένας με μπαράς. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μαζέψουμε τους βαθμούς που χρειάζεται για να είμαστε στο τέλος και πιο άνετοι και να μην παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια με το μαχαίρι στο λαιμό που λέμε. Κατά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η σεζόν, η Λαμία ήταν νούμερο ένα υποψήφια για υποβιβασμό βάσει εικόνας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Μάκης Χάβος στην Λαμία και βλέπουμε σιγά σιγά ένα άλλο πρόσωπο. Πλέον πιστεύετε κι εσείς στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, είναι σαφές αυτό. Σίγουρα πιστεύουμε στην ομάδα. Η ομάδα θα έλεγα ότι εξ αρχής είχε καλούς ποδοσφαιριστές, ήταν καλό το υλικό. Απλά το ξεκίνημα δεν ήταν καλό. Uh-huh. Η έλευση του κύριου Χάβου σίγουρα διόρθωσε πάρα πολύ την κατάσταση. Η ομάδα άρχισε να παίζει καλό ποδόσφαιρο και το πιο σημαντικό άρχισε να παίρνει αποτελέσματα. Uh-huh. Και νομίζω ότι και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, γιατί ουσιαστικά ήμασταν μια καινούργια ομάδα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ομάδα έχει δέσει, έχει αποκτήσει μια ταυτότητα και έχει στο παιχνίδι της αρχή και τέλος. Ας επιστρέψουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Τι πιστεύεις ότι κάνατε καλά έτσι ώστε να πάρετε μια τόσο μεγάλη νίκη και αν όσο περνούσε η ώρα στο παιχνίδι μέσα το πιστεύατε ακόμα παραπάνω? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το παιχνίδι το διαβάσαμε καλά από την αρχή
Θέλαμε να κινήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί κακά τα ψέματα το πρώτο μάτς έληξε 3-3, είχε ένα καλό σκορ να υπερασπιστεί και είχε μία άνεση από το πρώτο παιχνίδι, και θέλω το πιο σημαντικό ήταν να μην δεχτούμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και ξεκινώντας το δεύτερο, ξέραμε ότι θα βρούμε χώρους και σε μια, στην πρώτη ευκαιρία που θα μας δινόταν, να ήμασταν λίγο τυχεροί να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να βάλουμε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα έλεγα από ένα σημείο του παιχνιδιού και μετά, από το 65-70 και μετά, θα έλεγα ότι υποφέραμε. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, σταθήκαμε τυχεροί. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα σαν τη Λαμία θέλει να περάσει στην επόμενη φάση, σίγουρα θα πρέπει να περάσει και από αυτό το στάδιο, να μπορέσει να αντέξει αυτή την πίεση. Θυμόμαστε ότι ο Σαράνοφ σε ένα παιχνίδι που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι Μακάπι Χάιφα, ναι, είχε πιάσει δύο πέναλτι. Στην Τούμπα, δεν παίζαμε. Ναι, το 0-2. Είχε πιάσει δύο πέναλτι. Το έχει γενικά το πέναλτι. Το έχει γενικά, ναι. Είναι, θα έλεγα, πέναλτάκια. Του είπε τίποτα πριν την εκτέλεση, ή του είπατε, του δώσατε κάποια κατεύθυνση, ή ο ίδιος είχε διαβάσει, όπως είπε, τα χτυπήματα? Νομίζω ότι ο ίδιος πάντοτε πριν τα παιχνίδια μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων μελετάνε τις εκτελέσεις πέναλτι, γενικότερα τους αντιπάλους, τα στημένα τους. Και ήταν καλά διαβασμένος, αλλά γενικότερα νομίζω ήταν και σε πολύ καλή μέρα. Έκανε πολύ καλές αποκρούσεις και θα έλεγα ότι αυτό μας έδινε και περισσότερη αυτοπεποίθηση, κρατώντας το παιχνίδι στο 0, πιστεύαμε όλο και περισσότερο ότι μπορούμε να το πάρουμε. Το πρωτάθλημα σιγά σιγά πάει προς το τέλος του. Υπάρχει μία μάχη της ομάδας που γεννήθηκες, του ΠΑΟΚ, να διατηρήσει την πρωτιά. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός ο οποίος παλεύει να μειώσει την απόσταση και πήρε λίγο ψυχολογία μετά την εντός έδρας απώλεια του ΠΑΟΚ από τον Άρη. Υπάρχει η μάχη του υποβιβασμού που, όπως και να το κάνουμε, είναι ιδιαίτερη λόγω της κατάστασης που περιέγραψες πριν με τις τέσσερις ομάδες, το 3-1 που είναι το μπαράζ. Κάνε μου ένα γενικότερο σχόλιο για το τι πιστεύεις σε κορυφή και βάθος του βαθμολογικού πίνακα, τι θα συμβεί. Εντάξει, σε κορυφή νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι δικαιώθηκαν όλοι αυτοί που λέγανε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε το προβάδισμα για το πρωτάθλημα όσον αφορά, προσωπικά για μένα, δύο λόγοι πολύ σοβαροί, ότι κράτησε τον κορμό του από πέρυσι και έχει τον ίδιο προπονητή. Ήταν δύο στοιχεία τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά και του δίνανε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αυτό δεν έμεινε στα λόγια, έγινε και στην πράξη. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, και νομίζω ότι πλέον είναι καθαρά στο χέρι του να τελειώσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Όσον αφορά τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, στην ουρά βλέπετε ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Πλέον τα παιχνίδια που απομένουν, μια ματιά που έχω ρίξει λίγο στο πρόγραμμα, είναι όλα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που είναι χαμηλά και θα έχει ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, μέχρι το τέλος. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για Ευρώπη, που νομίζω ότι πάνω κάτω λίγο αρχίζει να ξεκαθαρίζει και εκεί το τοπίο. Είσαι υπέρ της μείωσης των ομάδων και play-off, play-out κτλ. Που σκέφτονται, πιέζει τέλος πάντων η πολιτεία να γίνει στο ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα, αν πρέπει να γίνουν οι ομάδες 14 ή να παραμείνουν 16, αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί και αυτό που πάει να γίνει θα είναι κάτι καινούριο. Αν είναι να γίνει για καλό, ας γίνει, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Απλά εγώ διαφωνώ λίγο όσον αφορά αυτό με τα play-off. Θεωρώ ότι ο πρωταθλητής θα πρέπει να βγαίνει κατευθείαν, γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα πολλών παιχνιδιών. Θα ήταν λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και λίγο άδικο στα τελευταία μάτς, στα play-off, να χάσεις κάτι το οποίο μπορεί να έχεις κερδίσει σχεδόν όλη τη χρονιά, σε ένα μήνα μέσα. Εσύ πώς θα σκέφτεσαι τα πράγματα? Συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι ή έχεις και άλλο χρόνο? Εγώ τελειώνω το καλοκαίρι. Πλέον, εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που κοιτάμε χρονιά με χρονιά. Να τελειώσει αυτός ο χρόνος με το καλό, να πετύχει η ομάδα τους στόχους της και από εκεί και πέρα θα δούμε το καλοκαίρι το τι θα κάνει. Για μετά, όταν αποφασίσεις να σταματήσεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο.
Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, είναι το πάθος μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από αυτό. Εύχομαι με το καλό όταν τελειώσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα να είμαι πάλι στα γήπεδα, αλλά από κάποιο άλλο πόστο. Έλα στα αθλητικά ραδιόφωνα, μα θέλεις. Το έχεις πάρα πολύ. Σε βάλουμε στα μίντια. Τα μίντια είναι για σας. Εγώ θέλω να είμαι στο γήπεδο. Πάμε στο γήπεδο που και που χρήστε, εντάξει. Εντάξει, σίγουρα, αλλά είστε από ψηλά εσείς, κοιτάτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί χαμηλά, να μυρίζουμε το χόρτο. Και όταν μπαίνουμε μέσα, έχουμε τρία ποιοτικά λεπτά. Στέλνει, τι θες να ρωτήσεις. Χρήστο, έχετε κάνει κάποια κουβέντα από χθες εν ώψη της κλήρωσης ή είναι κάτι που δεν σας απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή? Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη χρονική στιγμή δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Δεν σκεφτόμαστε κάτι. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς θέλουμε να το ευχαριστηθούμε. Τώρα σαν μια πρώτη σκέψη, σίγουρα για εμάς θα ήταν καλό να είχαμε μια κλήρωση τύπου Τρίπολης, μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα μας, για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουμε, μήπως και μπορέσουμε να πάμε στον τελικό. Αυτό και σαν μια πρώτη σκέψη. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε κλήρωση και αν έχουμε, εμείς θα πάμε να το ευχαριστηθούμε όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Για την παρουσία σου στην εκπομπή. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε και αν φτάσετε και στην κατάξυση του κυπέλου, μακάρι, τι να πω, μαγκιά σας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, καλή δύναμη και άμα ξέχασα κάτι να ρωτήσω, sorry, για το Μελίσσα, επειδή ανήκει στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε. Βλέπουμε μια τεράστια ωριμότητα το δεύτερο χρονικό διάστημα στα παιχνίδια του. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Νίκος νομίζω ότι διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο για τον ίδιο. Έχει πάρει τις ευκαιρίες του, έχει αποδείξει ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει. Ωραία. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά και να δώσεις τα συγχαρητήριά μας και στην ομάδα και στο Μάκη, το Χάβο και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Μπράβο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Καρυπίδης, παιδί που προέρχεται από την οικογένειά μας, έπαιξε χρόνια στον ΠΑΟΚ, ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ, έφυγε στη Σκωτία, αυτό τα λέω για τις μικρότερες, γιατί τα νεαρότερα παιδιά που μπορεί να μην το ξέρουν, γιατί αλλάζουν οι γενιές και εμείς νομίζουμε ότι αυτομάτως μαθαίνουν τα πάντα, δεν είναι έτσι. Με αρκετά χρόνια στη Χάρτς και στον Εδιμβούργο, επιστροφή στην Ελλάδα για Ξάνθη, όπου έπαιξε πόσο, 2-3 χρόνια. Λίγο Πλατανιά και τώρα στη Λαμία. Αυτή είναι η καριέρα του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω, 16, στέκεται σε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Και η καριέρα τα λέει όλα και το Χρήστο και δεν έχει δώσει, φίλε, μισό δικαίωμα όσα χρόνια είναι στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Με την συμπεριφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκπληκτικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αυτά λοιπόν με τον Χρήστο Καρυπίδη. Αυτό που έλεγες τον Σαράνοφ, όντως ήταν στο ΠΑΟΚ Μακάμπι Χάιφα το 2014, να θυμάμαι καλά. Ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί τότε 0-2 στο σκορ πίσω και στο πρώτο ημίχρονο ο Σαράνοφ είχε πιάσει 2 πέναλτι του Στοχ. Το ένα εκτελεσμένο στα αριστερά, το άλλο στα δεξιά. Τα είχε πιάσει και τα δύο. Γεγονός. Και δικές του αποκρούσεις κιόλας. Ο Σαράνοφ, ο οποίος πέρασε και από τον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος. Στέλιο, δεν είσαι υποστήριξη μου, δεν με υποστηρίζεις καλά. Θα πρέπει να έχεις διαβάσει αυτά. Ήρωας είναι το παιδί. Σε ποια μάχη συμμετείχε, τι έκανε, τι έλανε, ποια παντρεύτηκε. Θα πρέπει να τα ξέρεις αυτά, Στέλιο μου. Εργοτέλης, έχεις δίκιο τώρα. Δεν θυμάμαι πότε είχα άδικο. Όχι. Δεν θυμάμαι. Ασπρόμαυρες πρέπει να ήταν οι φωτογραφίες τότε. Σεζόν 14-15. 14-15? Ναι. Ποιες άλλες ομάδες? Μίλα λίγο γι' αυτό, παλικάρι. Λοιπόν, μας έδωσε τόσο μεγάλη χαρά χθες. Ναι. Ο Φουκού Μπέογκραντ, εκεί έμαθε. Τη γνωστή. Ναι. Μάτσβα. Τι Μάτσβα. Δεν ξέρω τι Μάτσβα. Μάτσβα, ρε. Εντάξει. Μάτσβα FC. Μακάμπι Χάιφα. Ναι. Εργοτέλης. Παρτιζάν. Καραμπάχ. Ζέμουν. Και με την Καραμπάχ, πώς μας έπαιξε. Ραντνίσκι και Λαμία. Σαν πόλη, πάντα ο Σαράνοφ Καραμπάχ. Ο καημένος θα πάει καμιά φορά σε κανένα Μονακό και θα κλαίει. Δεν έχει πάει και σε πολύ καλές πόλεις ο άνθρωπος. Ναι. Η Χάιφα ξεδιμούργη ένας. Α, εδώ πριν 2 χρόνια φτάναν 2 βίδες από το Λίβανο. Α, τι ωραία. Ναι. Έχει περάσει καλά στην καριέρα του. Σαν πόλη δηλαδή είναι μία και μία. Εντάξει, δεν ξέρω. Το Ηράκλειο. Βελιγράδι καλό. Βελιγράδι και Ηράκλειο. Ναι, αλλά στην Κρήτη τώρα το Ηράκλειο δεν είναι το top. Το χειρότερο είναι. Τι είναι top, τα Χανιά. Λαμία τώρα. Νούμερο 1 τα Χανιά. Δεύτερο είναι το Ρέθυμνο.
Mm-hmm. Τρίτος είναι ο Άγιος Νικόλαος. Τέταρτη είναι η Ιεράπετρα. Και πέμπτο το Ηράκλειο. Έκτο δεν έχει. Ραφαήλ, ακούς η Ιεράπετρα. Γιατί εκεί θα είναι ο Ραφαήλ σε λίγο καιρό. Αυτά τα 8 ευρώ που θα ξοδέψει. Κέρματα κιόλας. Κέρματα, όχι. Κέρματα. Όχι χάρτινα. Δεν χρειάζεται. Με bitcoin θα το δουλέψουμε. Ναι. Ραφαήλ, τι παιδί. Παλικάρι. Ο οποίος τα βγάζει όλα, εντάξει, κανονικά. Όχι ότι έγινε τίποτα κανένα συγκλονιστικό, το πέναλτι ήταν το πιο δύσκολο, αλλά βγαίναν όλα. Εντάξει, χθες είχε πολλές φάσεις. Ναι, αλλά πάνω του, γύρω στις 15 πήγαν πάνω. Εσύ ήταν να τον αποθεώνουμε τον άνθρωπο. Έβγαλε σπουδαίες φάσεις. Ναι, αλλά δεν θα πούμε και το Ολυμπιακό είχαν 30 τελικές που ήταν και οι 30 τελικές για γκολ. Καλά, αυτές μετράνε όσες μπορούν τώρα, θα του βγάλουν 50 στο τέλος. Καλά, όχι. Δευτερόλεπτο και φάση. Όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Καραμπάκ τη σεζόν 16-17. Ήταν στο ρόστερ της Καραμπάκ ο Σαράνοφ, αλλά δεν ήταν στην αποστολή και στα δύο παιχνίδια. Είδες που θυμόμουν όμως το ρόλο ότι ήταν. Ήταν. Η αυτοαποθέωση του Σταύρου Κόλκα συνεχίζεται. Έτσι, μπράβο, συνεχίζεται. Έτσι, μπράβο, από εκεί ήθελα να καταλήξω. Η αυτοαποθέωση. Ότι δεν κάνω λάθος ποτέ, ναι. Χθες που τι? Υπήρχαν διάφορα μηνύματα στους λογαριασμούς του Ολυμπιακού, αλλά μετά εξαφανίστηκαν σιγά σιγά. Πάντα γίνεται αυτό, ρε. Στην αρχή τα αφήνανε. Αγαπημένη συνήθεια. Τα άφηναν στην αρχή, τα είδαμε, ρε παιδί. Ανέβηκε το μπλοκ μου. Το κάρμα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Ανέβηκε. Μπείτε να διαβάζετε, SDNA. Έτσι, Σταύρο. Έτσι, μπράβο. Έχεις γράψει τα πάντα. Και να μπαίνετε στο ΠΑΟΚ 24, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει και το SDNA και το ΠΑΟΚ 24, δεν μπαίνουμε στο ΠΑΟΚ 24. Θα στηρίζετε τα μέσα σας. Για εσάς το κάναμε, λεφτά δεν βγάζουμε. Να μπαίνετε. Έτσι, Σταύρο, παίρνω τα μηνύματά σου. Μετά δεν βγάζω εγώ. Ναι. Έλα. Να στηρίζετε τα μέσα του ΠΑΟΚ. Όλα. Δεν λέω ότι εγώ είμαι καλός και οι άλλοι είναι κακοί. Αλλά μόνο πάω 24 να διαβάσω. Αλλά μπαίνει τώρα, επειδή είναι το πάω 24 δικό μας, το πάω 24. Ό,τι σκεφτόμουν χθες, να είσαι υπάλληλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και να έχεις την ευθύνη σου να διαχειρίζεσαι το Facebook, το Instagram και όλα αυτά. Τίποτα, απλά τα σβήνεις. Να είναι δουλειά κάνεις, είμαι κόφτης μηνυμάτων. Να είναι τσικνοπέμπτη και να εύχεσαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να είναι μόνο αποθεωτικά σχόλια, να πεις έξω και να είσαι μέχρι τις 12:00 και να σβήνεις σχόλια. Ξεπέρασε τον εαυτό μου, σήμερα έκοψα 300. Παιδιά, υπερορία πάνω από 250. Σήμερα έτσι. Το πρωί που τα τσέκαρα ήταν 675 και άντεξαν μόνο τα 15. Ναι. Τα άλλα 630 τα έφαγε η μαρμάγκα. Προσέχουμε τι λέμε. Έχουν αντέξει 5 σχόλια. Μπράβο, δεν πειράζει. Ολυμπιακός στα εύκολα, Ολυμπιακάρα στα δύσκολα. Ναι. Άλλα 5 έχουν αντέξει. Φτάνει πια με την κρίνια σας. Και όλα αυτά, δύο που αφού δεν υπάρχει κρίνια. Δύο που αποθεώνουν πρόεδρο ναι. Και άλλα τρία που λέει στήριξη Μελίσσα, όχι του Μελίσσα του Νίκου, Μελίσσα, ναι, στον Μαρτίνς. Αυτά, παιδιά, άντεξαν. Ναι, τα υπόλοιπα 630. Βγήκε και ανακοίνωση όμως στήρα 7 που λέει άλλα. Α, δεν το διάβασα αυτό, τι είπαν τα παιδιά. Ναι, ότι μάζευε σιγά σιγά τις βαλίτσες σου. Ναι, στο τέλος λέει, ναι, μάζευε και εσύ τις βαλίτσες. Από κάτω βέβαια γίνεται κλάμα. Σε όποιο site φιλοξενείται σε όλα σχεδόν η ανακοίνωση τη 7, γίνεται κλάμα γιατί γίνεται επίθεση από απλούς φίλους του Ολυμπιακού στους οργανωμένους ότι παιδιά γράψτε μια κουβέντα για τον πρόεδρο. Δεν πειράζει. Ναι. Και αυτό έχει λίγο με ευθύνη. Εντάξει, τα παιδιά δεν γράφουν προφανώς. Είστε όλοι λίγοι. Δεν είναι καλά μεταξύ τους. Μάρτινς, μήπως θα τα μαζεύεις, λένε τα παιδιά. Ντροπιαστικός αποκλεισμός, με την Δυναμό σαν κότες, με τη Λαμία με έπαρση, πλέον θα μας βρείτε μπροστά σας. Είπε η θύρα 7. Και όταν η θύρα 7 του λέει αυτό, θα μας βρείτε μπροστά σας. Δεν είναι τίποτα να σπάσει η πόρτα και να βρεθούν όντως μπροστά τους. Ξέρετε. Επική ομιλία. Κάτσε. Ο Ολυμπιακός εκτός στόχων από τον Φλεβάρι, πρωτοφανές. Παίζετε με τη Δυναμό σαν κότες. Ναι. Να νικάτε, ναι. Ελάτε το καλοκαίρι να πάρετε συμβόλαιο και θα είμαστε εκεί. Ορισμένοι άνθρωποι εξαφανιστείτε από τον πάγκο, γιατί αν δεν φύγετε μόνοι σας, θα φύγετε με κλωτσιές. Και Μάρτινς είχε την ομάδα από την αρχή της χρονιάς, είχε έρθει από τον Απρίλιο να δει ελλείψεις με στόχο να φτιάξει αυτό που ονειρευόμαστε. Όμως δυστυχώς δεν κατάφερες να έχεις την ομάδα πρώτη. Μήπως ήρθε η ώρα να ετοιμάσεις τα πράγματά σου σιγά σιγά για κάθε ενδεχόμενο. Να δώσουν το μικρολίμανο για να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Ωχ. Η Λαμία έδωσε τη στυλίδα. Τη στυλίδα. Πήγε στους τέσσερις. Όχι, ο Κλέτσος έχει φάει θείες εκεί για να γίνει δουλειά. Το ζυγκολό κάνει. Έτσι είναι, Σταύρο. Έτσι πας στις τέσσερις. Έτσι πας στις τέσσερις. Α, τι πες ζώα. Και να κλείσουμε λίγο, χθες σκεφτόμουν. Πρέπει ο πρόεδρος να είναι πολύ φαν του Game of Thrones. Γιατί η ομιλία του είναι επηρεασμένη, θα καταλάβεις το γιατί, στους παίκτες. Ήθελαν να πάνε και τα παιδιά, οι οπαδοί και ο πρόεδρος. Προτεραιότητα φυσικά και ο πρόεδρος. Ναι, αλλά πήγαν και οι οπαδοί. Μετά πήγαν και οι οπαδοί. Λοιπόν, αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι το εξής. Κόντρα σε έναν ασύμμετρο πόλεμο. Εμείς έπρεπε να ήμασταν από ατσάλι.
Βάλε στο μυαλό σου τη μουσική. Βάλε το μυαλό σου. Η καλή με τον Δράκο. Και η δίκηση, ο κόσμο έχουμε την εντροπή. Κόντρα στο λισαλαίο πόλεμο. Έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι. Σε αυτά τα μάτς μπαίνει και προκρίνεσαι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή. Από το καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Γράφτηκε, δεν υπάρχει σήμερα θέμα. Σήμερα μαχαιρωθήκαμε. Τι Μπράβο, πρόεδρε. Μπράβο, πρόεδρε. Έπρεπε να από ατσάλι. Και στο Ολυμπιακό. Αν είσαι στην κλωτσιά. Θα πέφτει τα σούτια. Πάντα κιούτα κατευθείαν. Απορώ πως κρατήθηκε. Ή αυτό ή Αλαβέκος. Βάζεις και τις αδερφές. Στη σειρά. Η εντεκάδα όλη. Τρατ! Τρατ! Όχι τώρα, είμαι με Μαρινάκη. Είναι η πρώτη φορά που λέω δημοσίως ότι μετά το χθεσινό είμαι με Μαρινάκη. Αυτό είναι το Game of Thrones. Δεν είναι το Game of Thrones αυτό. Αυτό είναι ο Τραμπάκουλας. Ο πρόεδρος πιστεύω ότι κράτησε λίγο το θυμό του, κάπως μέχρι ένα σημείο. Είμαι με Μαρινάκη φανατικά. Δηλαδή μπαίνει στα ποτέ και λε: ζώα. Μισή παίζαν οι άλλοι και ήταν η Λαμία. Το μόνο που έπρεπε να κάνετε είναι να μην χάσετε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Ναι. Τουλάχιστον εγώ γέλασα πάρα πολύ. Ναι. Όχι, εμένα το μην φάμε μια μπουκιά και μην τσικνοπέμπτη να μου το βγάλουν από τη μύτη. Έχει κάτι βριστικό στο ένα. Θα υιοθετούμε. Και γαργάρε. Όχι, εγώ είμαι. Το αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το Στάση Λιανοκράδη. Αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Δεν το κατάλαβε για κάποιο λόγο. Δεν έχει ταξιδέψει ούτε το τρένο. Πάντα υπάρχει, όπως κατεβαίνει το τρένο προς Αθήνα, υπάρχει που ξεκούδουν οι στάσεις της ιστορίας των τρένων. Ωραία, για να πας στη Λαμία. Είναι το Λιανοκράδη. Πάντα όταν ανεβαίναμε οι Αθηναίοι παοξίδες για να δούμε εδώ τα παιχνίδια, ωραία, κοροϊδεύαμε το Λιανοκράδη. Ενώ η στάση τη Θωρέα είναι. Δεν είναι όμως κομβική. Στο Λιανοκλάδι κατεβαίνει σαν κυμάρα. Ωραία. Δηλαδή είναι κόμβος. Στο Λιανοκλάδι είναι το δεκάλεπτο. Στο Λιανοκλάδι, δηλαδή, αν δεν υπήρχε. Άμα δεν υπήρχε. Άκουγα. Στο Λιανοκλάδι, αν δεν υπήρχε η στάση του τρένου. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Δεν θα το ήξερε το Λιανοκλάδι, ούτε ο δήμαρχος Λιανοκλαδίου. Εντάξει. Λιανοκλάδων. Λιανοκλάνων. Ωραία, δεν θα το ξέρει κανείς. Το Στάση Λιανοκλάδι ήταν το καλύτερο που διάβασα χθες. Α, και απορούσα τι σημαίνει αυτό. Μπράβο, μου το ξέρει. Αυτό είναι για το χάσμα των γενιών που σου είπα. Ρώτησα το πρωί το στον Καρυπίδη. Δεν τι λες, τον Καρυπίδη τον ξέρω. Στον Πάοκ τον πρόλαβε. Όχι, αλλά έχω δει. Έχω διαβάσει. Εντάξει. Σα τον Κάρι πρέπει να τα παίρνει αγάπη εδώ πέρα. Έτσι. Το πρωί δεν σε ρώτησα. Ήρθε η απάντηση μόνη τη, είδε. Βέβαια το πρωί δεν μου απάντησε εσύ έξω. Άρα ελέγχεται το ότι το ήξερε. Γιατί απλά γέλασες. Για ποιο? Για το Λιανοκλάδι. Δεν μπορώ, αγάπη, να ξέρω τα αυτονόητα. Έχω ένα θέμα. Τέλος πάντων. Νομίζω πάντως είναι η στάση που κάνει στάση και αλλάζει μηχανή το τρένο. Και υπάρχει ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, οπότε έχεις την ευκαιρία. Να θαυμάσεις τα τοπικά εδέσματα. Ναι, που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πουθενά. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα γενικά. Γίνονται πράγματα. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε να πούμε λίγο και στα του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί θα είναι η εκπομπή κουτσουρεμένη σήμερα. Ναι. Θα τελειώσουμε στις 1.30. Κοίτα, 1.30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη του Ηρακλή. Ναι, 1.30 είναι να ξεκινήσει, οπότε θα έχουμε μισή ώρα περίπου να αναφερθούμε στο κυριακάτικο παιχνίδι. Τι έστειλε. Τι ακούει τώρα. Κάτσε να ακούσει ο Σταύρος, να πω εγώ. Να αναφερθούμε στο κυριακάτικο παιχνίδι. Περίμενε, το ξέρω, φως μου. Κάνει ακριβώς όπως έκανε ο Μάστορας στο τρένο. Το καλύτερο ήταν που έλεγε «Για Λιανοκλάδη, παρακαλώ την κύριε Κρυμπιβάτσα που βασίλουν κατά τη δεξιά φορά της αμαξοστοιχίας, παρακαλώ». Λιανοκλάδη. Ξανάπη. Μάθανε μία. Το καλύτερο ήταν που έλεγε «Για Λιανοκλάδη, παρακαλώ την κύριε Κρυμπιβάτσα που βασίλουν κατά τη δεξιά φορά της αμαξοστοιχίας, παρακαλώ. Λιανοκλάδη». Θεός, έτσι είναι. Το είπε καλύτερα και από τον ελεγχτή. Καλύτερα το είπε. Δάνη, κάνε λίγο και το φίλο σου, τον Ζούμπερι, ρε. Να το κάνουμε μετά το διάλειμμα. Άλλη μία. Το καλύτερο ήταν που έλεγε «Γιαννοκλάδη, παρακαλώ την κύριε Κρυμπιβάτσα που βασίλουν κατά τη δεξιά φορά της αμαξοστοιχίας, παρακαλώ». Γιαννοκλάδη.
φεύγω. Κάτω μια πάσα στον Χρήστο να το έχουμε εύκαιρο. Λοιπόν. Της Ρωσίας και ας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά του ΠΑΟΚ. Είμαστε. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί εκτάκτου σήμερα θα κλείσουμε και μισή. Υπάρχει συνέντευξη τύπου της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Θα συνδεθούμε για να την ακούσετε ζωντανά. Οπότε πάμε λίγο στα πιο προσφυγικά του ΠΑΟΚ. Με τίτλους ουσιαστικά γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κοίτα, υπάρχουν διάφορα θέματα στον ΠΑΟΚ. Είχαμε δεδομένη την απουσία του Καντουρί που έχει θλάσει και θα μείνει εκτός σε 4 εβδομάδες. Ο Πέλκας. Έχουμε το Ζαμπά, ναι, έχουμε το Ζαμπά που ήταν ήδη γνωστό ότι έχει μια κάκωση και κάνει αγώνα δρόμου ουσιαστικά σήμερα. Αναμένεται να δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Αν μπει, θα είναι διαθέσιμος. Νομίζω αν δεν μπει, δεν θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα με μια προπόνηση αύριο. Και προσθέθηκαν άλλα δύο θέματα. Ο Πέλκας προχθές με τον Πανιόνιο έγινε αναγκαστική αλλαγή και έχει σοβαρό θέμα γιατί και χθες δεν μπόρεσε καν να βγει από το σπίτι του. Έμεινε εκεί λόγω έντονων πόνων, έχοντας τραυματισμοί στους κοιλιακούς μυές στα πλάγια της λεκάνης, όπως λέει η επίσημη ενημέρωση. Δύσκολο σημείο χθες, πάρα πολύ. Ναι, χθες απόγευμα ήταν να περάσει από εξετάσεις, σήμερα νομίζω θα έχουμε και τα αποτελέσματά του. Και από την άλλη υπάρχει και ο Μίσιτς, ο οποίος δέχτηκε το χτύπημα από τον Καμαρά στο ματς προχθές. Ακολουθεί και αυτός ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας. Έχει μία διάταση στην ποδοκνημική μετά από το τάκλιν που δέθηκε και αυτός κρίνεται ουσιαστικά αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο. Αλλά και αυτός είναι δύσκολα να προλάβει να είναι διαθέσιμος κανονικά ουσιαστικά, για το παιχνίδι. Ουσιαστικά εντάξει, ο Ζαμπά τώρα είναι το θέμα. Ναι, γιατί τα λέγαμε και χθες ότι σε μάτς που λείπει ο Πέλκας, λείπει ο Καντουρί, να λείπει και ο Ζαμπά, μαζεύονται πολλές απουσίες και μετά ας πούμε είναι αναγκαστική η συμμετοχή του Μπίσεσβαρ στο 10 νομίζω πλέον. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και πρέπει να δεις τι θα κάνεις και στα άκρα. Η σκέψη, με τον μάλλον, η επιλογή είτε Ολιβέρα είτε ο Σβιντέρσκι, αλλά νομίζω πως είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Λουτσέσκου. Ήταν πολύ λύση ανάγκης. Αυτό γιατί για Λουτσέσκου είναι λύση ανάγκης που δεν νομίζω ότι θα το κάνει σε τέτοιο μάτσο. Και γενικότερα είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του και την κούραση γιατί όντως το είδαμε και με τα μάτια μας, το είδατε κι εσείς ότι ο Βιερίνια έφτασε στα κόκκινα. Πολύ είναι. Και ο Μπίσεσβαρ το ίδιο. Οπότε πρέπει να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του να δουν πώς είναι οι οργανισμοί των ποδοσφαιριστών, ειδικά αυτών που είναι στα κόκκινα από συνεχόμενα παιχνίδια. Το καλό είναι ότι γυρνάει ο Βαρέλα που πήρε ανάσες, το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Ναι, αυτοί οι δύο θα είναι σίγουρα υπάρχουν θέματα για την στελέχωση κυρίως της μεσοπαιδευτικής γραμμής και των χαφ. Θα δούμε πώς θα στελεχωθεί η ενδεκάδα. Νομίζω ότι ο Ολιβέρα και ο Μαουρίσιο θα είναι σίγουρα βασικοί. Ναι. Και αν ο Μπίσεσβαρ κρυθεί, okay, θα είναι στο 10. Δεξιά ο Λιμιός το θεωρώ 200%. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Και αριστερά νομίζω ο Ερίκε. Πάλι και εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Άλλη επιλογή. Και η κορυφή ΑΚΠΟΜ επιστρέφει νομίζω κανονικά. Ναι. Στην άμυνα τα γνωστά, εντάξει, για μένα πολύ δύσκολο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό που λέγαμε, ας πούμε, με το σχήμα με τον Ολιβέιρα και με Κάνιας, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, πολύ δύσκολο το θεωρώ εγώ για να ξεκινήσει. Από τη στιγμή που ο Μπίσεσβαρ είναι καλά, εντάξει, κόπος υπάρχει σίγουρα, αλλά νομίζω ότι όπως χθες, έτσι και σήμερα και αύριο θα κάνει μια πιο ειδική διαχείριση, τέλος πάντων, μέσα στην προπόνηση και θα είναι κανονικά αυτός που θα ξεκινήσει την Κυριακή. Πάντως νομίζω ότι, αν και ακόμα είναι πρόωρο, δεν έχει κάνει δοκιμές ουσιαστικές ο Λουτσέσκου. Σήμερα και αύριο θα κάνει. Θεωρώ πως και ο Κάνιας είναι στο μυαλό του, δεδομένου ότι ο Ισπανός είναι 100% από πλευράς ιατρικών θεμάτων. Δεν έχει ρυθμό. Το λέγαμε και όμως προχθές. Ναι. Δεν ήταν κάτι στην αποστολή. Σε εκείνο το μάτς. Πάντως χωρίς τον Κάνιας ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό ή όχι. Είναι γεγονός. Μάλλον δεν είναι συγκυριακό, ούτε συμπτωματικό. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή προπόνηση, τι δοκιμές θα κάνει ο Λουτσέσκου, πώς θα κυλήσει και η αυριανή τελευταία, να δούμε την αποστολή και ποιοι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα αύριο το απόγευμα για ένα παιχνίδι σίγουρα απαιτητικό. Κοίτα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός των προηγούμενων ετών. Όχι, έχει και ο Παναθηναϊκός δύο θέματα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ο σοβαρός τέλος πάντων δεν θα έχει θέμα στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι εκτός ο Μουνιέ και εκτός είναι και ο Κουλιμπαλή. Και από την άλλη επιστρέφουν ο Γιόχανσον και ο Ινσούα κανονικά. Θα είναι στην διάθεση του Δόνη. Νομίζω δύο πράγματα, τρία μάλλον περιμένουμε σήμερα. Από τη μία να δούμε τις πρώτες δοκιμές του Λουτσέσκου. Από την άλλη να έχουμε αποτελέσματα για τον Μπέλκα
για το διάστημα της απουσίας του και αν ο Ζαμπά θα μπορέσει να προπονηθεί κανονικά για να είναι διαθέσιμος για το ματς Κυριακής. Πρόστιμο 36.500 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League για το παιχνίδι με τον Άρη. 36.500 ευρώ για τη συμπεριφορά των οπαδών, ουσιαστικά για τους πυρσούς περισσότερο. Και ένα μικρό ποσό για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στο μπάσκετ για να δούμε λίγο πριν κλείσουμε τι γίνεται και εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με το Χολαργό αύριο 4 πατέρα το μεσημέρι στο Παλατάκι και την Τρίτη με την ΑΕΚ 7.30. Να πω λίγο. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά για να κερδίσετε αυτόματα διπλές προσκλήσεις να πάτε την Κυριακή το απόγευμα στο Θέατρο Βεργίνα. 2-3-10-2-87 και 3-8 ή μήνυμα FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26 και δίζετε αυτόματα διπλές προσκλήσεις. Πάτε στο Θέατρο Βεργίνα Κυριακή, θα σας περιμένει η θέση σας, απεριόριστη μπύρα και λαχνή για την κλήρωση του ημιχρόνου. Θα κληρωθούν ταξίδια, προϊόντα από την μπουτίκ του Δικεφάλου. Γενικότερα θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο αμφιθεατρικό όπως είναι το Θέατρο Βεργίνα. Έχουμε λοιπόν, μαζί μας τον Νίκο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πώς σε βρίσκουμε, πώς βρίσκουμε την ομάδα, τι περιμένουμε? Η ομάδα, κοίταξε, σήμερα περιμένει Γκος και Χάτσερ να ξεκινήσουν προπονήσεις. Ήταν να έρθουν χθες το βράδυ να ξεκινήσει το ταξίδι τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οπότε ουσιαστικά σήμερα θα φανεί και η κατάστασή τους εν ώψη του αγώνα με τον Χολαργό αύριο στις 4:15. Χθες η ομάδα στο πλαίσιο του να βρει λίγο ρυθμό αγωνιστικό έδωσε ένα αντί για προπόνηση έδωσε ένα φιλικό με τη Χάνθ στο οποίο συμμετείχαν 8 παίχτες, μέσα από αυτούς και ο Μαργαρίτης. Ο Γκάρετ επέστρεψε χθες, έφτασε λίγη ώρα πριν το φιλικό, απλά παρακολούθησε τις προσπάθειες των παιχτών, δεν κρατήθηκε καν σκορ στο παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά ο λόγος που έγινε το φιλικό ήταν να βρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερος αγωνιστικός ρυθμός, καθώς η προηγούμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ ήταν πριν περίπου 15 μέρες, εκείνος ο τελικός κυπέλου. Έπειτα ακολούθησε η άδεια, η επιστροφή στις προπονήσεις ήταν μετά από περίπου 8-9 μέρες από τον τελικό. Είναι και κάποιοι παίχτες οι οποίοι τώρα επιστρέφουν, οπότε το φιλικό έχει αυτό το σκοπό, αντί για προπόνηση ουσιαστικά, να γίνει ένα παιχνίδι ώστε να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερο ρυθμό όσοι παίχτες είναι διαθέσιμοι. Ούτε χθες συμμετείχε ο Jones, ο οποίος έχει αυτό το θέμα στο γόνο το οποίο τον ταλαιπωρεί συνεχόμενα. Με αυτό το πρόβλημα έπαιζε και στο προηγούμενο διάστημα, πριν τη διακοπή. Mm-hmm. Κάπως πιο συντηρητικά στις προπονήσεις, με κάποιες ενέσεις. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο. Πιθανολογώ ότι σκοπός είναι διαθέσιμος στην Τρίτη με την ΑΕΚ, ο μεγάλος στόχος. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος αύριο. Γενικά σημερινή προπόνηση θα δούμε και πώς είναι ο Τζόνς και τον Γκος και τον Χάτσερ και τον Γκάρετ. Έτσι. Απλά ο Γκάρετ είχε αγωνιστική δράση στο προηγούμενο διάστημα με τη Ρουάντα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και ο Γκάρετ στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε και στο πρώτο τελευταίο έπαιξε ελάχιστα. Η προπόνηση σήμερα το απόγευμα. Από εκεί έτσι σιγά σιγά θα έχω μια εικόνα για την κατάσταση όλων και είναι η μοναδική προπόνηση αυτή την εβδομάδα στην οποία θα είναι όλοι εκεί. Τώρα ποιοι θα συμμετέχουν και σε τι κατάσταση είναι ένα ερωτηματικό ενώπιον του αγώνα με το Χολαργό. Ναι. Νίκο, υπάρχει και ένα κάλεσμα της ΚΑΕ από ό,τι βλέπαμε το πρωί, mm-hmm. γενικότερα mm-hmm. και στα social media και νομίζω ότι περιμένουν τον κόσμο εκεί. Ναι. Κοίτα, γενικότερα υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ανταπόκριση τον τελευταίο καιρό από πλευράς του κόσμου. Okay, προφανώς και περιμένουμε αρκετό κόσμο στο μάτς με την ΑΕΚ την Τρίτη, αλλά υπάρχει αυτό το μάτς στο Χολαργό το αυρινό, το οποίο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι και εύκολο. Ναι. Στο μυαλό όλων θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, θα το πάρει το παιχνίδι του Χολαργού. Μια χαρά ομάδα είναι ο Χολαργός και επειδή ο ΠΑΟΚ ουσιαστική προετοιμασία δεν έχει κάνει για αυτό το μάτς, θα χρειαστεί και λίγη παραπάνω βοήθεια. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο από ότι σε τέτοια παιχνίδια στο Παλατάκι. Απλά νομίζω ότι αρκετός κόσμος αναμένεται την Τρίτη με την ΑΕΚ. Τώρα όσοι αύριο θέλουν να δώσουν αυτά τα 5 ευρώ που είναι το εισιτήριο
να βοηθήσουν και την ομάδα οικονομικά και να τη δουν στο παιχνίδι το χώρο, ακόμα καλύτερο για την ομάδα. Γενικά υπάρχει επιστροφή στην αγωνιστική δράση, γίναν πολλά το προηγούμενο διάστημα και ο ΠΑΟΚ καλείται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι από εδώ και πέρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν είναι αύριο πολύ συγκεντρωμένος με όσο έχουν προηγηθεί, αλλά θα πρέπει άμεσα όλοι να βρουν τους ρυθμούς που είχαν πριν τη διακοπή. Ευτυχώς πάντως, Νίκο, δεν γίνανε περισσότερα προς την άσχημη κατεύθυνση. Ναι, συμφωνώ. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα και να έχουμε άλλα θέματα. Ακριβώς. Έστω και στο παρά ένα, στο παραμισό, στο και ένα, δεν ξέρω πού ακριβώς, βρέθηκε μια λύση που δείχνει ικανή, αλλά χωρίς να πρέπει να φυσικάσει τον κόσμο, να πάει χρονιά έτσι μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και μπορεί και να συνδυαστεί κάλλιστα και με αγωνιστική επιτυχία. Εντάξει, εγώ το λέω και το ξαναλέω, γιατί δεν μιλάμε για μια ομάδα χωρίς στόχους και απλά καλεί το κόσμο να τη στηρίξει για να μείνει ζωντανή. Μέσα σε όλο αυτό που γίνεται υπάρχουν και δύο στόχοι. Ο ένας πολύ μεγάλος, το να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Και γιατί όχι να μην διεκδικήσει και διάκριση στο ελληνικό πρωτάθλημα, ανεξάρτητα αν δεν έχει ουσιαστικά αντίκτυπο, εντάξει. Mm-hmm. Ναι, σωστά μιλάς. Και για μένα είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το διάστημα τώρα που έγινε ό,τι έγινε τον προηγούμενο καιρό. Υπήρχε το. Μην ξεχνάμε και το τελικό του κυπέλλου, έτσι. Γιατί μετά γίνανε πολλά, αλλά υπάρχει ένα τελικό κυπέλλου που προφανώς και στο μυαλό των περισσότερων παιχτών τους επηρέασε. Τα δώσαν όλα, είχαν ένα πολύ μεγάλο στόχο. Ξέρουν τη διαφορά επέδου με τον Παναθηναϊκό, αλλά ένα παιχνίδι όταν το χάνεις από τον Παναθηναϊκό, είτε το χάνεις από τον Χολαργό, είτε το χάνεις από οποιοδήποτε, είναι ένα παιχνίδι που χάνεις. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα τελικό. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση που προηγήθηκε και το γεγονός ότι αύριο το μάτς είναι επικίνδυνο, νομίζω ότι όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, τόσο μεγαλύτερη και εγρήγορση της ομάδας αυτό το παιχνίδι το αυριανό με τον Χολαργό. Ας περάσει το αυριανό, ας έρθει νίκη και μετά νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρχει 100% συγκέντρωση πια στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε τι κατάσταση είναι ο Χολαργός, normal, δεν έχει θέματα. Έτσι. Κοίταξε, από ότι μέχρι χθες λίγο που είχα τσεκάρει δεν έχει κάποιο ζήτημα σοβαρό. Ο Χολαργός γενικά, σου λέω, είναι μια ομάδα η οποία φέτος, παρότι παίζει για πρώτη φορά στην Basket League, είναι ομάδα που διεκδικεί παρουσία στα play-off, έχει ποιοτικούς Αμερικανούς και καλούς παίχτες, καλούς ξένους παίχτες, στο Χόκκιν, στον Αγκμπελέσε. Έχει ένα παίχτη όπως ο Γιάκοβιτς που για μένα είναι παίχτης επίπεδου EuroCup Champions League, ακόμα και Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα καλή. Και νομίζω ότι στον πρώτο γύρο τα δύο χειρότερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ ήταν με τον Χολαργό και με τον Προμηθέα. Και αν με τον Προμηθέα υπήρχε δικαιολογία, όχι στον πρώτο γύρο, στα παιχνίδια του πρώτου γύρου, τώρα μάλλον, συγγνώμη. Αν στην Πάτρα υπήρχε δικαιολογία ότι ήταν ανάμεσα σε μεγάλα μάτς στην Ευρώπη και όλα αυτά, με τον Χολαργό ήταν από τις αγωνιστικές. Και εκεί ο Χολαργός ήταν όντως καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε δίκαια. Έτσι. Γι' αυτό λέω το μάτς αύριο δεν είναι εύκολο. Κάποιος λέει πάω Χολαργός και λέει: Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Εντάξει, δεν μπορώ να του πω ότι έχει άδικο, αλλά δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι το αυριανό. Και με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί για τον ΠΑΟΚ. Μιας που λέγαμε για τον κόσμο πριν, να πούμε ότι το Club ΠΑΟΚ Λαχναγοράς θα είναι κανονικά και αύριο και την Τρίτη στο Παλατάκι. Θα διατίθεται μπρελόκ, σημαίες και κούπες. Και κούπες, ναι. Για τον Παντελή Κυριακίδη, σήμερα βρέθηκαν στο Παλατάκι οι άνθρωποι του Club. Ήταν εκεί μαζί με τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Όποιος πάει, ας περάσει λίγο και από εκεί. Θα είναι στην έξοδο του γηπέδου, εκεί στα εισιτήρια κοντά, στα εκδοτήρια. Οπότε είναι ευκαιρία όσοι βρεθούν να περάσουν και από εκεί. Ναι, ήθελα να το πω, παιδιά, όσοι μπορέσετε, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, πραγματικά ο σκοπός είναι ιερός, ίσως πιο ιερός που υπάρχει. Γιατί και να λέω, μιλάμε για ένα παιδί που είναι αθλητής του ΠΑΟΚ και είναι σε άγρυπνο κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιστρέφοντας από παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όσοι μπορούν και έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα, 2, 3 ή 5 ευρώ δεν θα λείψουν από κανέναν. Μπορείτε να πάρετε ένα μπρελόκ, μία σημαία, μιλάμε για ένα παιδάκι. Και γενικότερα τα παιδιά εκεί στο Club ΠΑΟΚ Λαχναγοράς είναι. Άστο, είναι το. Έχουν αναλάβει ένα έργο και προς τιμή τους δεν εγκαταλείπουν, γιατί καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Ναι. Αλλά επειδή το έχουν αναλάβει, δεν θέλουν με τίποτα να αφήσουν, γιατί να το πω ομά, όποια ελπίδα έχει ο Παντελής, περνάει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μιλάμε να μείνει η ελπίδα ζωντανή για έναν αθλητή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη του Παντελή, αλλά το παιδί αυτό νομίζω πρέπει να μείνει στη ζωή
Και ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει και το θαύμα. Μακάρι να γίνει και ο Παντελής να ξυπνήσει από το άγρυπνο κόμμα που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το λέμε και αυτό. Όσοι λοιπόν είστε αύριο στο Παλατάκι, έχετε τη διάθεση, πάρτε μία σημαία, πάρτε ένα μπρελόκ να βοηθήσουμε τον Παντελή Κυριακίδη. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο, Νίκο. Τα περισσότερα στο γήπεδο. Σωστά, σωστά. Και γενικότερα, προπόνηση στο απόγευμα να δούμε λίγο ναι. Πώς είναι περισσότεροι παίχτες και αυτοί που ήρθαν σήμερα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε και για το μπάσκετ, να πω το εξής. Οι πρώτοι 10 που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 2-3-10, 2-87 και 3-8 θα κερδίσουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το παιχνίδι το αυριανό με το χολαργό στο Παλατάκι. 2-3-10, 2-87 και 3-8 και συνεχίστε να καλείτε όσοι δεν έχετε πάρει διπλές προσκλήσεις και θέλετε να είστε την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, σε ποιότητα high definition και με άριστη ακουστική, το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η πρώτη 10 λοιπόν, 2-3-10, 2-87 και 3-8, κερδίζετε αυτόματα από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι το αυριανό. ΠΑΟΚ Χολαργός, ενώ όσοι έχετε στείλει μήνυμα για διπλή πρόσκληση, δεν θα διαβάσω τα ονόματά σας, κερδίζετε αυτόματα μια πρόσκληση διπλή για δύο άτομα και θα ενημερωθείτε. Αν δεν έχει ενημερωθεί ήδη από την Μαριλής. Κάπου εδώ θα φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος. Δεν ξεχάσαμε κάτι, αγάπη, νομίζω. Όχι, είπαμε ότι υπάρχει. Εντάξει, προφανώς θα ακούσαμε και το Χρήστο Καρυπίδη. Ότι είναι στην σημερινή προπόνηση στις 4 να δούμε τι θα προκύψει και νομίζω θα έχει και δηλώσεις από Ρασβάν Λουτσέσκου το απόγευμα. Επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον, τις περιμένουμε και αυτές. Ναι, πάντα εντάξει. Ειδικά πάντα, σχεδόν σε αυτή, πάντα, την, περίοδο, σχεδόν ειδικά, πάντα, σε αυτή ναι. Την περίοδο έχει να πει πάντα πράγματα. Οπότε την περιμένουμε και αυτήν να δούμε τι θα αναφέρει. Μου αρέσει η νέα επίθεση στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Καλά, τώρα κάθε μέρα κάτι από κάτι πάρα πολλούς ευαίσθητους. Ναι, ναι. Είναι αυτή η αντικειμενική. Η αντικειμενική. Που δεν θέλουν ανθρώπους από τον Λουτσέσκου στο ποδόσφαιρο. Τα εξαπτέρυγα, τα δεκανίκια, οι σιγά παπαδιές και γενικότερα οι ευαίσθητοι όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τα πράγματα ονειρικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά είναι η ντροπή ο Ράσμα Λουτσέσκου. Ναι. Παιδιά, πηγαίνετε να σας δει κάποιος γιατρός. Πραγματικά, εγώ δεν έχω άλλη συμβουλή. Είναι κρίμα να έχετε δαίμονες στο κεφάλι σας και να ταλαιπωρήσετε. Ναι, είναι αυτό που ενοχλεί, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει. Και αν έχετε προβλήματα γενικότερα και είστε ευαίσθητοι και θέλετε να κάνετε κοινωνικό έργο, μπορείτε να ασκήσετε πίεση να προβληθεί πιο πολύ. Μια ιστορία, για παράδειγμα, πρώην βουλευτή που κατηγορήθηκε για παιδεραστία και ασέλγια κατ' εξακολούθηση. Είναι πιο σοβαρό, παιδιά. Τα θαύμα αυτά έχουμε τον Λουτσέσκου. Εντάξει, ο Λουτσέσκου κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που να περάσει και να μην δεις μια αναφορά ότι είναι προπονητής που χαλάει την εικόνα του ΠΑΟΚ, ότι είναι γραφικός, ότι γιατί τα λέει αυτά, πόσες φορές τα έχει πει αυτά, γιατί μιλάει έτσι. Για όλο αυτό που έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ο Ράσβαν Λουτσέσκου, εγώ πραγματικά νομίζω και η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ του βγάζει το καπέλο. Δεν έχει δουλέψει ποτέ προπονητής τόσο πολύ και δεν έχει κανείς υπερασπιστεί το όνομα και τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Το έχει πάρει όλο πάνω του. Δεν σου λέω καλός ή κακός. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένας. Το έχει πάρει όλο πάνω του και είναι ένας άνθρωπος που έχει κλείσει όλες τις πόρτες, θα σου πω. Δεν θα σου πω μία και δύο. Όλες στην Ελλάδα. Μπορεί να υπήρξαν προπονητές που όντως κάναν καλά τη δουλειά τους και υπερασπίστηκαν για κάποιο διάστημα τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ και δημόσια, αλλά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και με τέτοιο τρόπο που να εκνευρίζει τον αντίπαλο και αν το φτάνει στα άκρα, το έχει κάνει μόνο ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν τον νοιάζουν οι δημόσιες σχέσεις, δεν τον νοιάζει ότι θα πει ο κόσμος, τον νοιάζει αυτό που συμβαίνει στην ομάδα και καυτηριάζει και δεν ξεχνάει όλους όσους έκλεψαν το περσινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, σας αφήνουμε λίγο νωρίτερα, μένετε στο Λίμπερο, θα ακούσετε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ Ηράκλειος. Καλό μεσημέρι.